ενημερώσουμε τα μέλη και τους φίλους του κινήματος «Δεν πληρώνω» για τη δράση μας που έχουμε αποφασίσει, που οι επιτροπές του κινήματος έχουν αποφασίσει για τη δράση που ετοιμάζουμε και οργανώνουμε για τη ΔΕΘ. Θα ξεκινήσουμε αύριο το πρωί, αρχής γενομένης από τις 6 ώρα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου εκεί θα πάρουμε τους πρώτους συναγωνιστές. Βέβαια, έχει αναρτηθεί στο site μας και οι ακριβείς στάσεις που θα γίνουν μέχρι τις Αφίδινες. Υπολογίζουμε δηλαδή 7 η ώρα το πρωί να είμαστε στις Αφίδινες και από εκεί να ξεκινήσουμε όλοι μαζί για τη Θεσσαλονίκη. Στην πορεία, βέβαια, θα ανοίγουμε ολιγόλεπτα τις μπάρες όλων των πηγαιοδίων, όπως έχουμε αποφασίσει και στις συνελεύσεις μας. Θα πάρουμε μέρος στη συγκέντρωση που θα γίνει στο Λευκό τον Πύργο και την επόμενη μέρα, αφού διανυκτερεύουμε στη Θεσσαλονίκη, θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Με μια διαφορά, ότι τα ανοίγματα στα διόδια θα είναι μεγαλύτερης διάρκειας σε όλα τα διόδια μέχρι και τις Αφίδινες. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω έτσι από τους αγωνιστές, αν έχουν κάτι έτσι να προσθέσουν. Στο Λευκό Πύργο δεν πάμε τυχαία. Έρχεται σαν φυσιολογική συνέπεια και εξέλιξη τη συμμετοχή μας σε όλα τα κινήματα και στο κίνημα των πλατιών, όλων των πλατιών της Ελλάδος και στο κίνημα της πλατείας Συντάγματος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε με τον κόσμο. Και πάντα αυτά είμαστε με τον κόσμο. Είμαστε μέρος του κόσμου, είμαστε από τα σπλάχνα του κόσμου και από τη σάρκα. Είμαστε ένα, είμαστε κόσμος. Με τον κόσμο λοιπόν εκεί είναι η φυσική μας θέση. Δεν είναι η θέση μας ούτε σε κόμματα, ούτε σε σωματεία σφραγίδες, ούτε σε επιμέρους συντεχνιακούς χώρους, χωρίς να τους κρίνουμε αυτούς. Η φετινή διαδήλωση στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει τελείως διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά από την προηγούμενη. Ο κόσμος βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της εξαπλίωσής του. Με τους καινούριους νόμους του μεσοπρόθεσμου, ουσιαστικά διαλύεται όλος ο κοινωνικός ιστός, εξαθλειώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, δημιουργούνται εργασιακές εφεδρίες, δηλαδή στην ουσία μελλοντικοί απολυμμένοι του δημοσίου τομέα και αυτό που συμβαίνει δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Καλούμε όλο τον κόσμο, όλους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν βρει ακόμα τρόπο να εκφραστούν κοινωνικά και πολιτικά, οι οποίοι δεν έχουν βρει τρόπο να εκφράσουν μέσω ενός οργανωμένου αγώνα την οργή τους. Όλους αυτούς οι οποίοι θα αποτελέσουν τους καινούριους, τους νεόπτωχους της καινούργιας περίοδου. Τους καλούμε όλους να συσπηρωθούν στις γραμμές του κινήματός μας, να δώσουμε όλοι μαζί συλλογικά από τα κάτω, χωρίς κεφαλές, και χωρίς μικροκομματικές επιδιώξεις ή μικροπολιτικά καπέλα, θα δώσουμε όλοι μαζί αυτόν τον αγώνα, ο οποίος είναι πραγματικά αγώνας επιβίωσης. Θέλω να πούμε το εξής, ότι να καλέσουμε τον λαό, στο πνεύμα του συναγωνιστή Λεωνίδα θέλω να μιλήσω, πρέπει αυτή τη στιγμή να καλέσουμε όλους τους εργαζόμενους και κυρίως τους νέους και τους άνεργους, να κάνουν επιλογή ζωής, να πάρουν αποφάσεις πια. Προσχήματα δεν υπάρχουν. Φτάσαμε σε μια κατάσταση που ο καθένας θα αποφασίσει τι θα κάνει. Και μέσα σε αυτή τη λογική πρέπει να καλέσουμε τους νέους και τις νέες, τους εργαζόμενους, τους άνεργους, να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι. Να έρθουν στις επιτροπές μας. Σε επιτροπές αγώνα του κινήματος δεν πληρώνω. Και αυτό το πλεονέκτημα που έχει αυτό το κίνημα και θέλω να το καταθέσω είναι το εξής, ότι τις αποφάσεις τις παίρνουν οι λαϊκές μας συνελεύσεις, όπως ξέρουν οι συναγωνιστές. Αυτή είναι η δύναμη του κινήματός μας. Δεν υπάρχουν σοφοί πάνω από το κίνημά μας. Λέει κάποιος συναγωνιστής, δεν έχουμε γραμματείς και φαρισαίους. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν έχουμε και σοφούς στο κίνημά μας που να κατεβάζουν διρεκτίβες και να βγάζουν αποφάσεις στα γραφεία. Και εμείς, σαν άβουμα όντα, να προσπαθούμε να υλοποιήσουμε αυτές τις αποφάσεις. Η δύναμη λοιπόν του κινήματος δεν πληρώνω και αυτό πρέπει να το διαβαλίσουμε προς κάθε κατεύθυνση και σε εχθρούς και σε φίλους. Είναι ότι τις αποφάσεις τις παίρνουμε εμείς για μας και συνδυάζουμε τη θεωρία με την πράξη. Έτσι λοιπόν θέλουμε να καλέσουμε όλα εκείνα τα στρώματα που διαλύουν, που καταπιέζονται και να τους πούμε
ότι αυτή η κυβέρνηση μας οδηγεί σε εργασιακό μεσαίο. Ξέρουμε όλοι μας ότι κατακτήσεις πολλών χρόνων μία-μία τις παίρνουν πίσω. Λοιπόν, το ερώτημα μπαίνει απλά στον καθένα μας. Αυτό το πράγμα θα το δεχτούμε. Λοιπόν, οι επιτροπές αγώνα αυτό το μήνυμα στέλνουν. Ελάτε όλοι μαζί, ελάτε να καταθέσετε τις απόψεις σας και συναποφασίσουμε, συναγωνιστούμε για την ανατροπή αυτής της κατάστασης. Έτσι λοιπόν, Δημήτρη, αυτό το μήνυμα που το στέλνουμε κάθε μέρα με τις δράσεις μας, θέλουμε, κατά τη γνώμη μου, να φτάσει σε όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο και να τους καλέσουμε να έρθουν στις επιτροπές μας και να συναποφασίσουμε μαζί τις δράσεις μας, ώστε να συνδυάσουμε τη θεωρία με την πράξη. Πάνω σε αυτό ήθελα, έτσι, αν μπορούσες να κάνεις μια τοποθέτηση. Όχι μόνο έχει δίκιο ο συναγωνιστής του Φώτης, αλλά θα έλεγα σε σχέση με το μήνυμα αυτό, ο κόσμος το έχει εισπράξει το μήνυμα. Το έχει εισπράξει όχι μόνο επί κυβέρνησης Παπάνδρεου, αλλά τα μηνύματα είχαν έρθει και νωρίτερα. Ήδη έχουν σχηματίσει στα πλαίσια του πολέμου που έχει εξαμολυθεί το δικό του στρατόπεδο με όλους τους μηχανισμούς, έτσι, και με τα κόμματα ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, τις αριστερές, υποτιθέμενες αριστερές εντός εισαγωγικών εφεδρείες τους του Κοινοβουλίου και όλους τους μηχανισμούς του κράτους. Αυτό είναι το ένα στρατόπεδο. Το άλλο στρατόπεδο όμως είναι η υποδιαμόρφωση. Αυτό το μήνυμα που έλεγε ο Φώτης, που το έχει εισπράξει ο κόσμος, αυτή την αγανάκτηση πρέπει να την κάνουμε πολύ συγκεκριμένο σχήμα. Πρέπει να είναι και αυτό το στρατόπεδο να διαμορφωθεί και το οποίο, εάν διαμορφωθεί, θα είναι ο τελικός νικητής και αυτή είναι η μόνη βεβαιότητα. Δεν έχει αντιπάλους η κοινωνία και ο λαός στο βαθμό που είναι ενωμένος, αποφασισμένος και διεκδικεί το μήνυμα των δικαιωμάτων. Και εδώ θα έλεγα, Δημήτρη, ότι ο ρόλος του κινήματος δεν είναι ρόλο. Ακριβώς αυτό το σημείο που στέλνει. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που συζητάμε και συνελεύσει μας είναι ότι ακριβώς αυτό το κενό παρεμβαίνει αυτή τη στιγμή το κίνημα δεν πληρώνω, αυτό το κενό, αυτή η δυσπιστία του λαού προς τα παραδοσιακά αριστερά κόμματα, αυτό το ζήτημα όσο και αν φαίνεται κατ' υπερβολή, όμως έχει ουσία. Ακριβώς παρεμβαίνει το κίνημα δεν πληρώνω για να δώσει ένα νέο μήνυμα στον κόσμο ότι κοιτάξτε να δείτε, πάρτε την υπόθεση στα χέρια σας. Το φαινόμενο του συντονισμού με τον συναγωνιστή μου τον Φώτη εξεφράστηκε επακριβώς τώρα, ακριβώς αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Έχω να πω το εξής, ότι η δύναμή μας δεν είναι τίποτα άλλο, δεν είναι ούτε οι σημαίες μας, ούτε τα πούλμαν μας, ούτε εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε άλλο, εκτός από, το έμψυχο δυναμικό μας. Οι συναγωνιστές οι οποίοι έχουν επανδρώσει το κίνημα δίνουν πραγματικά σε καθημερινή βάση την κοιμάδα τους και την ψυχή τους. Το κίνημά μας έχει γίνει μια οικογένεια, επειδή δεν βρίσκονται κάποιοι σε κάποια γραφεία οι οποίοι δίνουν εντολές στους υπόλοιπους να κάνουν πράξη τις οδηγίες τους. Είμαστε όλοι μαζί, συζητάμε όλοι μαζί, είμαστε καθημερινά στον δρόμο και σε μια καθημερινή τριβή. Είμαι αισιόδοξος ότι την περίοδο αυτή, όπου οι φοιτητές έχουν βγει στον δρόμο, όπου το κίνημά μας έχει αποφασίσει να συμμετέχει αλληλέγγυο και με τους φοιτητές και με τους ταξιτζίδες και με τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και με όλα αυτά τα στρώματα τα οποία θα βγουν στους δρόμους, όλες εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που θα εκλειφθούν τον επόμενο καιρό, τους καλούμε όλους αυτούς να συμπορευτούμε, να αποτελέσουμε μια γροθιά ανατροπής απέναντι σε αυτό το σάπιο σύστημα το οποίο θέλει να σαπίσει και να στείλει στον τάφο του και εμάς μαζί. Να είμαστε σίγουροι ότι κανένας άλλος δεν θα δώσει τον αγώνα που αναλογεί σε εμάς. Και στην τελική, ας σκεφτούμε και λίγο πιο φιλοσοφικά, ότι ποιος είναι ο ρόλος μας σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή, το ζήτημα ποιο είναι, να γεννηθούμε, να μεγαλώσουμε με ένα καπίστε στο κεφάλι και στο σβέρκο και να πεθάνουμε από φυσικά αίτια σκύβοντας μια ζωή το κεφάλι, ή να δώσουμε επιτέλους ένα μάθημα αξιοπρέπειας για τις υπόλοιπες γενιές, γιατί και ακόμα στα βιβλία της ιστορίας που μας διδάσκει και το ίδιο το σύστημα, σεβασμό και αξιοπρέπεια βρίσκουν αυτές οι γενιές οι οποίες δώσαν τους μεγάλους αγώνες. Ούτε οι υποταγμένοι, ούτε οι προσκυνημένοι βρίσκουν σεβασμό από τις επόμενες γενιές. Με λίγα λόγια, θα είμαστε αυτή η γενιά η οποία θα δώσει τις απαντήσεις την οποία οι επόμενες γενιές θα σέβονται,
ή θα είμαστε ακόμα μια γενιά προσκυνημένων που θα μας μνημονεύουν κουνώντας απλά συγκαταβατικά το κεφάλι τους. Αυτό ας το σκεφτούμε πολύ καλά και να κάνουμε αυτό που λέει η συνείδησή μας. Δεν μας απομένουν πολλά πράγματα. Ο αγώνας είναι μονόδρομος. Ο δρόμος της Θεσσαλονίκης για τη Διεθνή Έκθεση, όπου φοβήθηκε ο Γεωργάκης να πάει για να μην γνωρίσει από την καλή για την ανάποδη την οργή του λαού, ο δρόμος αυτός της Θεσσαλονίκης είναι πραγματικά ένας μονόδρομος. Είναι η αρχή, είναι συμβολικός ο συγκεκριμένος, αλλά το γενικό σχέδιο του αγώνα μας δεν είναι καθόλου συμβολικό. Είναι σχέδιο ανατροπής. Η Θεσσαλονίκη είναι η αρχή αυτού του σχεδίου και έχουμε να τους διαμηνήσουμε ότι τα ελικόπτερα δεν θα τους φτάσουν, ότι οι μέρες τους είναι μετρημένες και ότι γεγονότα τα οποία βλέπαμε στην ιστορία ήρθε η εποχή να τα ζήσουμε κι εμείς.